Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, είναι πάρα πολλοί οι χώροι εργασίας που έχουμε τέτοιου είδους παρενοχλήσεις. Έχεις βιώσει κι εσύ παρενόχληση στο ξεκίνημά σου, γιατί αυτά συμβαίνουν συνήθως όταν ξεκινάει μια γυναίκα, συνήθως σε πιο τρυφερές ηλικίες. Δεν ξέρει πώς να τη δράσει και πώς να τη χειριστεί, Τατιάνα. Αλήθεια. Εγώ το βίωσα αυτό όταν ήμουνα δύο φορές, δυστυχώς, 14 και 19. Θεωρώ βάσει εμπειρίας ότι αυτά τα άτομα λειτουργούν από μία θέση ισχύως και είτε υπόσχονται, είτε δοκιμάζουν γνωρίζοντας ότι το κορίτσι ή το αγόρι δεν θα έχει το θάρρος να μιλήσει, είναι πολύ συναισθαλμένο, είναι πάρα πολύ άπειρο. Και έτσι, αν τυχόν κάποιος μιλήσει, θα πει ότι έγινε μια παρεξήγηση και δυστυχώς είναι και άτομα τα οποία έχουν και οικογένειες, έχουν παιδάκια. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές σκέφτηκα, τώρα πια είμαι μεγάλη γυναίκα και το έχω σκεφτεί πολλές φορές, ότι πώς να μιλήσεις και να σκέφτομαι τα παιδιά. Τι τραύμα θα έχουν τα παιδιά αυτών των ατόμων εάν φανερωθεί ποιος είναι ο πατέρας τους. Σωστό και αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος και η αλήθεια είναι και στις καταγγελόμενες τελευταίες περιπτώσεις υπάρχουν οικογένειες και παιδιά. Για πες μας, Δέσποινα, εσύ πώς βίωσες, ήταν κάποιος από το χώρο σου μεγαλύτερης ηλικίας? Έτσι ξεκινάει, μεγαλύτερης ηλικίας, πώς από το χώρο. Πολλές φορές σου λέει το παραμύθι, για παράδειγμα, αν είναι συνθέτης, ότι πρέπει να σε νιώσω, πρέπει να φεθείς, αν δεν έχεις βιώσει τον έρωτα, πώς θα εκφράσεις το τραγούδι, πρέπει να με εμπιστευτείς, διάφορα τέτοια. Και αν τσιμπήσουνε, καλώς. Δηλαδή, εμένα, όταν μου έχεις βιώσει το έχεις βιώσει με συνθέτη, το έχεις βιώσει με ερμηνευτή, με καλλιτέχνη μεγαλύτερης ηλικίας, πώς ήταν στη δική σου, όταν ξεκίναγες, φαντάζομαι. Όλα μαζί, όλα αυτά. Είχε όλες αυτές τις ιδιότητες. Το ένα ήταν παλαιότερο, όπως σας είπα, και το άλλο συνεσταλμένη. Ήμουν ένα παιδί αυθόρμητο, είχα μεγαλώσει έχοντας πάντα την πόρτα του σπιτιού μας ανοιχτή. Δόξα τω Θεώ, οι γονείς μου ήταν άνθρωποι πολύ ανοιχτοί και φιλόξενοι. Και δεν είχαμε, εγώ ας πούμε μεγάλωσα χωρίς να έχω την πονηριά στο μυαλό μου. Και ακόμα και τώρα παλεύω να σκεφτώ ότι υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει πάντα να είμαι σε ετοιμότητα, σε επιφυλακή. Και δυστυχώς πρέπει να γίνεσαι καχύποπτος για να προστατεύεις τον εαυτό σου. Και μετά λες, άντε να το σκαλίσω, να το βγάλω στην επιφάνεια, να δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση και μαζί με μένα να πάρει μπάλα την οικογένειά μου και όλους όσοι επηρεάζονται από αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά που απορούνε, που τώρα αυτή η υπόθεση και με τη Σοφία που ευτυχώς ήταν και μπράβο της και μπράβο σε όλα τα κορίτσια που έχουν το θάρρος να βγουν μπροστά και να ονομάσουν περιπτώσεις ανθρώπων και να γίνει αυτό η αρχή, να ξεσκεπάζονται πράγματα και καταστάσεις, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να το σκέφτονται δύο φορές όταν θα το κάνουν. Υπήρχαν περιπτώσεις. Εσύ τότε είχες το κουράγιο να το πεις σε κάποιον, να το εκμυστηρευτείς, να... πώς τον αντιμετώπισες τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος σε παρενόχλησε, τι του είπες, τι του απάντησες, πώς το χειρίστηκες? Στην πρώτη περίπτωση έφυγα τρέχοντας. Το είπα στη μαμά μου και είμαι και ένα κορίτσι που είχα και έχω πολύ φιλικές σχέσεις με τη μάνα μου. Σκεφτείτε, έχει παιδιά που δεν μιλάνε με τους γονείς τους. Και ντρέπονται να το πούνε. Εγώ στην πρώτη φορά το είπα στη μαμά μου και ανέλαβε η ίδια και τον κάλεσε και το έκανε επίπληξη κλπ. Αλλά έμεινε ως εκεί, γιατί μεγάλωσα σε μια κλειστή κοινωνία. Την εποχή που ξεκίνησα εγώ το τραγούδι δεν ήταν ούτε μόδα ούτε τάση. Το ξεκίνησα με μια πολύ μεγάλη αγάπη.
και έκανα κόπο και θυσίες να παραμείνω σε αυτό, γιατί όταν ήμουνα 17, 18 χρονών, 19, μου λέγανε είσαι τραγουδίστρια και με κοιτούσαν από πάνω σκάτω και μου λένε ναι, δεν σου φαίνεται. Δηλαδή το τραγούδι και η τραγουδίστρια, το επάγγελμα της τραγουδίστριας δεν ήταν και τόσο Τον συνάντησες αυτόν τον άνθρωπο ξανά μετά, σε πιο όριμη ηλικία και πώς τον αντιμετώπισες? Τον πρώτο όχι, ναι. Το δεύτερο ναι. Πώς τον αντιμετώπισες σε μεγαλύτερη ηλικία? Συγκεκριμένα μου έγινε πρόταση συνεργασίας και την αρνήθηκα. Δεν μπορώ να συνεργάζομαι με άτομα τα οποία δεν εκτιμώ και δεν σέβομαι. Και την δεύτερη φορά που τον ξανασυνάντησα, απλά τον αγνώρισα. Η σεξουαλική παρενόχληση λοιπόν υπάρχει παντού και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας αυτή την εμπειρία, ενώνοντας και εσύ τη φωνή σου με τις άλλες φωνές που στην ουσία αυτό που επιθυμούν είναι κάτι να αλλάξει πλέον. Από εδώ και πέρα είναι. Από εδώ και πέρα. Να σε ευχαριστήσω. Ξέρετε, θέλω να πω ένα πράγμα μόνο. Ότι ακόμα και οι περιπτώσεις που υπάρξει κατηγορία επώνυμα πια και οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο και υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες αθώνονται κιόλας δυστυχώς, γιατί δεν είναι αρκετά τα στοιχεία και μπαίνει σε ένα κυκαιώνα με δικαστικά, όλες αυτές οι δικηγορικές μανούβρες που δεν τις κατέχουμε. Αλλά το στίγμα... Τότε, όταν υπάρχει το στίγμα, τα κορίτσια... έχουν μια υποψία και προσέχουν περισσότερο. Μάλιστα. Και προσέχουν και οι θύτες. Οι θύτες να φοβούνται περισσότερο επίσης. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, Μίνα Βάρσου, έλα Μίνα μου, έλα εδώ, διότι η Μίνα έχει...